για τη μία. Για τη μεγάλη στην πια στο ταξίδι παλιά. Μεγάλη. Οι άλλες εξετάζονται καρδιάζει. Τι μπορούμε να αποκτήσουμε και αυτές. Το δεύτερο ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας και της Κύπρου σε λίγες μέρες θα έρθουν και η διοίκηση και η υπηρεσία να σας καταθέσει ένα πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπυρικής προστασίας πολλών περιοχών της πόλης μας. Ήδη επεξεργάζεται το σχέδιο και στις επόμενες μέρες θα είναι στη διάθεσή σας να το δείτε, να το συμπληρώσετε για να πάτε απέναντι στην πολιτεία όσο πιο ολοκληρωμένα μπορούμε για να πετύχουμε και να έχουμε βάσιμες ελπίδες γι' αυτό αρκετές παρεμβάσεις στο επίπεδο της αντιπλημμυρικής προστασίας και στην Νικόπολη και στην περιαστική ζώνη στη σχέση αστικής και αστικής ζώνης και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε λύση και σε αυτό το πρόβλημα, κύριε Αναστασιάδη. Θα ξεκινήσω από το θέμα του πληροφοριακού χάρτη, που είναι μια πρώτη προσπάθεια συνολική και ολοκληρωμένη του Δήμου μας να δούμε τον Δήμο ενιαία και μια πρώτη προσπάθεια να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι από όλες τις προβλητικές ενότητες το νέο Δήμο, τα χαρακτηριστικά του, τη μορφή του, τα καλά του και τα κακά του. Και μέσα και από την πρώτη διάγνωση, ήδη και μέσα από την πρώτη προσέγγιση συνολική, φαίνεται ότι είναι ένας Δήμος ιδιαίτερος. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πιστεύω ότι θα δούμε ακόμα πιο όμορφα πράγματα σε πολύ κοντινό χρόνο παρουσίαση όλου του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εξυγίασης του Δήμου. Ήδη βλέποντας την ολότητα του Δήμου, διακρίνουμε τα μεγάλα συγκριτικά προβλήματα του Δήμου που είναι τα στρατόπεδα, να διακρίνουμε κύρια την περιαστική ζώνη του Δήμου Πάγου Μελά, την οποία κληρονόμησε ο Δήμος Πάγου Μελά από την Δημοκρατία και θαρώ την περιαστική ζώνη μια περιοχή 6 με 7 χιλιάδων στρεμμάτων, διακρίνονται στη δεύτερη σειρά του χάρτη. Θα είναι ο τόπος όπου θα απεχτεί το στοίχημα για το μέλλον τόσο του Δήμου μας, της Ευκρατίας, αλλά και των 2/3 του προλογικού συγκροτήματος, όποιος κάποιος ειδικός της πολιτείας, πολιτικός, βλέποντας απάντηση ότι αυτή η γη, η δημόσια γη, δίνει διέξοδο στα 2/3 του προοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Το μεγάλο στοίχημα δηλαδή που είναι καμένα και είναι ο μοναδικός μεγάλος και ενίος χώρος σε όλο το προοδομικό συγκρότημα γης με τέτοια χαρακτηριστικά που θα αφήνει να δώσει ποιότητα πρασίνου και ανάπτυξης στο σύνολο του Δήμου μας και του προοδομικού συγκροτήματος. Φαίνεται η σχέση δομημένου και αδόμητου χώρου, φαίνεται ξεκάθαρα το μέγεθος και οι διαστάσεις αυτής της περιοχής, φαίνεται αυτόματα και το στέγμα και η πρόκληση και θα φανεί και τις επόμενες μέρες να καλύπτει να παρουσιαστείτε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι στο σχέδιο παρουσίασης, πιστεύω την άλλη εβδομάδα να γίνει η παρουσίαση του σχεδίου περιβαλλοντικής, σχεδίου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής εξυγίασης του Δήμου Πάγου Μελά. Θα γίνει σε ένα χώρο μεγάλο, θα κάνει στο ρυθμό της μόνης. Ευχαριστούμε την Τουρκία, πιστεύω ότι ο κ. Βεγγιάρτος θα είναι παρόν και οι άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως και θεσμική φορείς, οι δήμαρχοι προηγουμένων δήμων, σύλλογοι, όσο μπορούμε, περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα δουν μια διαφορετική προσέγγιση στην πόλη. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη πρόκληση της αυτοπαθημασίας, κατά πόσον μπορεί, θέλει και έχει τη δυνατότητα και τη γνώση να παλέψει τα ζητήματα τα δικά της αυτή η ίδια
μέσα από προτάσεις, συνεργασίες, μέσα από αγώνες, για να είναι αυτή η οποία θα διπλωθεί για τον τόπο της για τους κατοίκους της. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Πάμε στο ένα άλλο μεγάλο ζήτημα της αυτοδιοίκησης που μας μάθει. Το είπα, το λέω, το ξαναλέω, το παλεύω και από εδώ και από εκεί. Ούτε θέλω, ούτε με νοιάζουν τα χειροκροτήματα, ούτε από τη μία πλευρά, ούτε από την άλλη πλευρά. Ξεκάθαρα ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος και θα στηρίξει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δικτύου και των κατοίκων. Αυτός είναι ο ρόλος του υποχρέωση. Όμως ο Δήμαρχος και αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δει, να προβλέψει για την παιδεία και να προετοιμαστεί για κάτι επικίνδυνο που υπάρχει. Πριν συνεχίσω να εκφράσω τον φόβο, να πω ότι στην συνδιάσκεψη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κάνης του Συνδυασμού ήμουν ο μόνος και ήταν παρουσία από όλους τους υπόλοιπους, μόνο ο κύριος Μαυρίδης, που στήριξα ενάντια σε όλους και πάλεψα για μια θέση διαφορετική από όλους τους υπολείπους υπέρ των κατοίκων, υπέρ του δικτύου, υπέρ του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήμουνα μόνος εκεί. Απ' την άλλη μεριά, ερχόμαστε στο επίπεδο το δικό μας, όπου πρέπει να πούμε ότι είμαστε μπροστά σε έναν εμφύλιο ή σε μια αδερφοκτόνα σχέση της των ανθρώπων. Θα δούμε στο επόμενο διάστημα πιθανόν αυτοδιοίκηση ενάντια στην αυτοδιοίκηση σε μια συνδοσιακή σχέση κάτοικοι εναντίον κατοίκων, σύλλογοι εναντίον συλλόγων και δήμοι εναντίον δήμων. Σε ένα ζήτημα καθαρά τόπου και κοινωνίας, ζήτημα περιβάλλοντος και αυτοδιοίκησης. Και αυτό νομίζω ότι θα είναι τραγικό για την αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι αυτοί που έχουν γνώση, εμπειρία και βάθος στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Στοντοσιάδης τα έχει, θα πρέπει να σκεφτούμε και να σκεφτούν όλοι λίγο πιο βαθιά και σοβαρά το ζήτημα αυτό. Είμαστε με τους κατοίκους. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε το παν να βρεθεί μια λύση για να μην πάμε σε σύγκρουση αδερφοκτόνα και να μην πάμε σε έναν εμφύλιο πόλεμο. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν το βλέπει θα πει ότι δεν θέλει να δει την αλήθεια. Και ότι όταν δεν θέλει να δει την αλήθεια, όταν αυτή σου παγιώνεται, αυτό είναι ύποπτο. Νομίζω ότι αυτό που κάναμε, αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε και αυτό που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε το πάνω να μην έχουμε σύγκρουση και αυτό προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια άλλη άποψη. Μια άλλη άποψη που λέει για μένα προσωπικά, και αυτό είναι προσωπική μου, γιατί ότι το θέμα του ΣΜΑ δεν είναι δίλημα, είναι ψευτοδίλημα. Ο τόπος, οι διοικητικές συνοικίες και άνθρωποι που έρχονται στην Ευκαρπία ή στον Πάπο Μπελά ή στις διοικητικές συνοικίες δεν τρελάθηκαν ξαφνικά, ούτε πανάβουσαν ξαφνικά, ούτε τους έπιασε ένας περίεργος αέρας. Είναι θυμωμένοι, είναι επικραμμένοι, είναι στενακορημένοι, γιατί πάνω τους συσσωρεύτηκε η αδικία, η διάκριση και όλα τα κακά 50 ετών. Είδαν μια συνολική αρνητική συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι στον τόπο, είδαν μια κακή κατάσταση για τον τόπο μας και αντιδρούν απέναντι σε μια συνολική αδικία. Ακόμα και κάποιοι στην τελευταία συνάντηση μαζί τους εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είπανε στο θεωρητικό επίπεδο κάτι ενάντια στο ΣΜΑ. Είπανε γιατί ο ΣΜΑ και ο ΣΜΑ εδώ. Αυτό.
Αυτό ήταν. Εμείς αυτό που παλέψαμε, αυτό που παλεύουμε και αυτό που παλεύουμε είναι να μην πάμε σε εμφύλια σύγκρουση και να οδηγήσουμε και να αναγκάσουμε την πολιτεία, την αδικία 50 ετών, να αρχίσει να την αποκαθιστά. Και εκεί θα καλέσουμε την πολιτεία να κάνει πολλά και διάφορα πράγματα διαφορετικά από την καλύτερη τώρα, δίνοντας ποιότητα, δίνοντας εξυγίαση, δίνοντας περιβάλλον, κάνοντας έργα, κάνοντας επενδύσεις, δίνοντας στις δυτικές συνοικίες αυτό που ήταν αναγκασμένοι εδώ και 50 χρόνια να δώσει. Εμείς πιστεύουμε ότι βλέποντας ξεκάθαρα ότι είμαστε με τους κατοίκους, το πρώτο ζήτημα και θα είμαστε εκεί μαζί τους, το δεύτερο είναι ότι θα κάνουμε τα πάντα να αποφύγουμε την εμφύλια σύγκρουση. Ξεκάθαρα. Δεν τιμά την αυτοδίκηση, γιατί η αυτοδίκηση δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοίκηση είναι οι κάτοικοι, οι άνθρωποι και οι τόποι, το περιβάλλον και τα μεγάλα ζητήματα ολόκληρων περιοχών. Αυτοδιοίκηση είναι και οι άλλοι δήμοι, αυτοδιοίκηση είναι και η ΠΕΔ, αυτοδιοίκηση είναι και οι εργαζόμενοι άλλοι, αυτοδιοίκηση είναι και τα σωματεία. Όπως αυτοδιοίκηση και κάτι είναι και το κύριο Αφραίγο, το ίδιο είναι και το δίκτυο και ο Δήμος. Αλλά δεν θα δημιουργήσουμε δύο μέτωπα που θα πάνε να σηκωθούν ευθέως στο επόμενο διάστημα, χρησιμοποιώντας το όποιο νόμιμο μέσο θέλουν κάποιοι να χρησιμοποιήσουν. Εμείς πρέπει να είμαστε αυτοί που θα είμαστε οι πρεσβευτές της λύσης. Αυτό επιδιώκουμε να κάνουμε, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε, πάντως θα το επιχειρήσουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.